Τάκης Παπαδόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα. Και να σας επιβεβαιώσω ότι είναι δικαιολογημένος ο εκνευρισμός του κυρίου Τσίπρα. Ναι. Γιατί έρχομαι από την Κοζάνη, βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Και με χαρά βλέπουμε ότι δεν περνάει αυτό το κλίμα εικονικής πραγματικότητας που πάει να οικοδομήσει ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή δεν τσιμπάει πολύς κόσμος. Ναι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ναι. Το καταλαβαίνουμε, ναι, αλλά ποτέ δεν είναι δεδομένο μέχρι, ναι, την κάλπη. Μάλιστα. Πες μου, ποιο είναι το κλίμα που εισπράξατε εσείς, αφού μου λέτε μάλιστα ήσασταν και στην Κοζάνη, σε μια στη Δυτική Μακεδονία? Ναι, είναι κυρίως σε δύο βασικά ζητήματα, λέω, δεν τσιμπάει ο κόσμος. Στο γεγονός της προεκλογικής εμφάνισης του Πρωθυπουργού, ότι τάχα δίνει μεγάλα δώρα, ναι, στους συνταξιούχους. Δηλαδή ότι αφού έκλεψε και στέρισε χιλιάδες ευρώ από κάθε συνταξιούχο, τώρα ξεκινάει η μεταμνημονιακή εποχή, γιατί γυρίζει ένα ευρώ την ημέρα. Σε αυτό δεν τσιμπάει ο κόσμος. Ναι. Και υπάρχουν και επικριτικότατα σχόλια, και αυτό είναι ευχάριστο. Και ένα δεύτερο, αρχίζει να καταλαβαίνει περισσότερος νέος κόσμος, γιατί εκεί έχει, αν θέλετε, ιδιαίτερη σημασία, ότι δεν μπορούμε να έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος μιλάει λες και είναι αντιπολίτευση. Δηλαδή συζητούσαμε με αρκετούς και λέγαμε ότι καταγγέλει μια Ελλάδα για τους νέους που παίρνουν 300 ευρώ λες και δεν είναι αυτός πρωθυπουργός. Σωστό. Ή λες και, αν θέλετε, πριν από 6-7 χρόνια έπαιρναν 300 ευρώ οι νέοι. Γιατί σας θυμίζω από την εποχή του Μέγκα, για να θυμηθούμε τα παλιά, ότι το σύριαλ που έδειχνε, ας πούμε, την γενιά της εξαθλίωσης τότε ήταν για γενιά των 700 ευρώ. Σωστό, σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο, δεν θυμόμουν. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή θέλω να πω... Τα 700 έγιναν 300 επί ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Έγιναν, δεν λέω μόνο επί ΣΥΡΙΖΑ, ναι, μόνο, σωστό, σε μια σωστό πορεία επιβίωση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ναι, και τουλάχιστον δεν μπορεί να το καταγγέλει αυτό κάποιος που είναι πρωθυπουργός. Αυτό επίσης, ναι. Βεβαίως δεν είναι περίεργο, δεν είναι περίεργη αυτή η κατάσταση, γιατί, αν θέλετε, όταν βγαίνεις στο κεντρικό επίπεδο, και αυτό το συζητήσαμε με πολύ κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο τα επιμέρους, ναι, και λες ότι θα δημιουργήσεις μέτωπο προόδου απέναντι στον Βέμπερ και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τη Γερμανική Σοσιαλδημοκρατία, η οποία συγκυβερνά με το κόμμα του Βέμπερ, ναι, αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε ξεφύγει πλέον από τις υπερβολές που πάντα θα συναντάμε μέσα σε ένα προεκλογικό κλίμα, και στην κυριολεξία δουλεύουμε την κοινωνία. Ναι, μάλιστα. Τώρα να πάμε λίγο παρακάτω. Ποια άλλα θέματα δεν την απασχολούν στην Δυτική Μακεδονία του σοφόρου, και το μακεδονικό σας μιλήσανε, βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον? Δύο ζητήματα απασχολούν ιδιαίτερα. Απασχολεί το θέμα στην οικονομία της μεταλιγνητικής εποχής. Μάλιστα, σωστό. Και εδώ έχουμε μια σοβαρή προσπάθεια εξαπάντησης από την κυβέρνηση. Δηλαδή, ενώ δεν παίρνονται μέτρα για την ώρα που διαλύεται η πιο βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, ναι, και μιλάω για τους λιγνητικούς σταθμούς, στους οποίους απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι, εμφανίζονται υποκριτικά να ενδιαφέρονται για το πρόβλημα της ενεργείας, το οποίο οι ίδιοι θα οξύνουν με την πολιτική τους, εφαρμόζοντας κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, και να προτείνουν λύσεις οι οποίες θα είναι επώδυνες για την περιοχή. Δηλαδή, οι εναλλακτικές λύσεις που ακούμε είναι από καλλιέργεια ιατρικής κάναβης μέχρι κινηματογραφικά στούντιο διεθνή, ξαναλέω, στην περιοχή που ήταν η καρδιά της βαριάς βιομηχανίας στην Ελλάδα. Ναι. Και ειδικά, αν θέλετε, για την περίπτωση της ιατρικής κάναβης, είναι δεμένη με μια συνολική αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ για νομιμοποίηση των μαλακών ναρκωτικών και για εμπορική χρήση. Του σοκάρει δηλαδή η φαρμακευτική κάναβη. Στον κόσμο το σοκάρει. Δεν το σοκάρει η ίδια. Ναι. Καταλαβαίνουν όμως ότι εντάσσεται σε μια γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης, η οποία έχει σχέση, και σας λέω ότι είναι μια περιοχή με πολύ ψηλή ανεργία των νέων, και καταλαβαίνετε σωστό, τι σημαίνει σωστό, νομιμοποίηση. Σωστό. Δηλαδή πολύ τι θα φέρει. Πολύ σωστό. Το δεύτερο ζήτημα που βεβαίως συζητιέται αρκετά είναι το ζήτημα γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Εμείς εκεί εξηγήσαμε αναλυτικότερα τη θέση μας σε σχέση με αυτή την προσπάθεια να εμφανιστούν οι ευρωπαϊστές του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους εθνικιστές της, ναι, περιοχής. Γιατί υπάρχει μια, καταλαβαίνετε, συγκεκριμένη κόντρα
σαν τα δύο ριζικά αντίθετα, λέγοντας, και το αποδέχτηκε αρκετός κόσμος καθώς συζητάγαμε, ότι αποδέχονται την κύρια κατεύθυνση και οι δύο. Δηλαδή, μάλιστα, αποδέχονται μια προσπάθεια ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ, η οποία δεν είναι ένα θέμα που μας αφορά επιφανειακά, διότι μπλέκει την Ελλάδα όλο και περισσότερο σε ένα κουβάρι αντιθέσεων στην περιοχή, μάλιστα, μεταξύ γιγάντων, από το οποίο μπορούμε να έχουμε πολύ επώδυνες επόμενες μέρες. Και έχει σημασία ότι αυτό το κάνει μια κυβέρνηση, δηλαδή γίνεται σημειοφόρος του ΝΑΤΟ, μια κυβέρνηση που έλεγε ότι είναι η πρώτη φορά αριστερά. Και αποδείχθηκε βασιλικότερη του βασιλέως. Εντάξει, σε πολλά χέρια. Δηλαδή δεν έχουμε άλλη κυβέρνηση, αν θέλετε, στα χρονικά της μεταπολίτευσης, που να πρότεινε στην αμερικανική πλευρά να γεμίσει η Ελλάδα βάσεις. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, όχι, λέω, είναι μερικά ρεκόρ τα οποία πρέπει να τα σκεφτεί ο κόσμος. Μάλιστα. Γιατί, και αν θέλετε, εδώ είναι και μια κριτική στο κλίμα τεχνητής πόλωσης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που μιλάνε σήμερα για αριστερές ιδεολειψίες του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Πρέπει να ξανασκεφτούν τι λένε. Διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παίρνει τα συγχαρητήρια του Τραμπ, της Μέρκελ, του Γιούνκερ, και υπάρχει ένας λόγος από την πλευρά ορισμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, λες και μιλάμε για τους εκπρόσωπους της Βόρειας Κορέας. Αυτό. Ναι, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια τεχνητή πόλωση που εγκλωβίζει έναν κόσμο να σκεφτεί. Δηλαδή, νομίζει ότι ακολουθεί κάποιους συνεπείς αριστερούς, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δίνουν τη μάχη, ενώ μιλάμε για το απόγειο του τυχοδιοκτισμού, το απόγειο μιας πολιτικής, η οποία, αν θέλετε, δεν μπορείς να συζητήσεις μαζί της σε λογική βάση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΚΚΕ. Καλή επιτυχία. Να πω μόνο, κύριε Πρετεντέρη, ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση υπάρχει λύση. Ναι. Υπάρχει, δηλαδή, η διέξοδος που προτείνουμε στους εργαζόμενους να μην τσιμπήσουν σε αυτό το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και να προτάξουν την δική τους δύναμη να έχουμε ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση την επόμενη μέρα για να οργανωθεί η αντεπίθεση του λαού για τα προβλήματά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος, υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ. Όπως σας είπα, καλή επιτυχία. Πάμε σε διαφημίσεις.